Κουνήσου! Επιτέλους! Θα τα καταφέρεις! Oh, ευχαριστώ πολύ! Θα σου αγοράσω και σένα ένα, αφού κουράστηκες τόσο πολύ! Προσοχή! Σάνι, Λάιλα, μήπως δοκιμάσατε την καινούργια εφαρμογή μόδας? Είμαι βέβαιος πως θα τη λατρέψετε! Πού είναι η πόλη? Και πάλι μεγάλη! Αναψυκτικό! Εδώ είσαι λοιπόν! Δες αυτή την καινούργια εφαρμογή! Ανάλυση ενδυμασίας. Κούκλα ή πανούκλα? Κούκλα! Απίστευτο! Εγώ! Σταμάτα! Είσαι πολύ γλυκούλα! Μάλλον βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάνε και εμάς! Κάνε και εμάς! Ανάλυση ενδυμασίας. Στυλάτα ή χάλια? Χάλια! Τραγικό! Πρέπει να φύγουμε! Χάλια! Και ποιος νοιάζεται για τη στυλιστική άποψη ενός τηλεφώνου? Μα προφανώς εμείς, Σάνι. Εκείνη η εφαρμογή είπε ότι τα ρούχα μου είναι χάλια. Αλλά θα το διορθώσουμε με την καινούργια μας ευευρεσιτή ντουλάπα ρομπότ. Και τι ακριβώς θα κάνει η ντουλάπα ρομπότ? Με τη ντουλάπα ρομπότ θα δείξουμε στον κόσμο και σε εκείνη την άσχετη εφαρμογή τι σημαίνει να είσαι στυλάτη. Πολύ, εξήγησε τα υπόλοιπα. Είναι ένα ρομπότ μόδας που χρησιμοποιεί μοριακή εκτύπωση για να δημιουργήσει καινούργια συνολάκια. Πρέπει μόνο να γράψουμε ένα κώδικα που θα φτιάχνει τα πιο στυλάτα και ταιριαστά ρούχα. Μακάρι να γνωρίζαμε κι εμείς κάποια ειδική. Ευτυχώς που αυτός ο κώδικας δεν είναι διασκεδαστικός. Ναι, ευχαριστώ, Σάνι. Πόλη, ετοίμασε την ντουλάπα ρομπότ! Λοιπόν, Πόλη, για να αποθηκεύσει τα δεδομένα, πρέπει να βάλεις το στικάκι στον κεντρικό επεξεργαστή. Εκεί είναι η καρδιά του υπολογιστή. Πώς τα ξέρω? Άσε, το βρήκα. Κορίτσια, για ποιο λόγο ακριβώς δεν το βάλαμε αυτό στην εξωτερική πλευρά του ρομπότ? Έπρεπε να είναι δίπλα στη μνήμη για μέγιστη απόδοση των δεδομένων. Δεν το σκέφτηκα καν να το βάλω απ' έξω. Όλα ή τίποτα! Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν. Αλλαγή εμφάνισης! Μπες μέσα για μια δοκιμή, Πόλη! Θα φτιάξουμε ένα συνολάκι που θα συμβαδίζει με τις πιο πρόσφατες τάσεις. Λοιπόν, μου αρέσει αρκετά! Είναι... ίσως είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη. Ναι, λες και είσαι σε πίνακα αφηρημένης τέχνης. Ναι, είναι κάπως εξεζητημένο, αλλά μου αρέσει. Ανάλυση ενδυμασίας. Καταπληκτική ή τραγική? Τραγική. Τότε δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στον κώδικα. Λέω να επικεντρωθούμε σε κάτι περισσότερο minimal. Τα δεδομένα αναβαθμίστηκαν. Είναι σίγουρα minimal. Αποκλείεται να το φορέσω αυτό. Δεν είναι Λάιλα. Δεν μου ταιριάζει καθόλου. Ανάλυση ενδυμασίας. Υπέροχη ή όχι? Υπέροχη. Λοιπόν, μάλλον μου ταιριάζει τελικά. Κάτι δεν μου κολλάει σε όλο αυτό. Νομίζω πως πρέπει να δούμε τον κώδικα στην εφαρμογή. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα τα καταφέρεις, Πόλη. Έλα, βάλε τον κώδικα της εφαρμογής στην ντουλάπα ρομπότ για να δούμε τι συμβαίνει στα αλήθεια. Το σύνδεσα! Για μισό λεπτάκι. Τι?
Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι αυτή η εφαρμογή μόδας τελικά δεν είναι αυτό που φαίνεται. Καλωσορίστε το καγκουρό και το μωρό της, τον Τζόι. Είναι τόσο χαριτωμένα. Και μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με τον Τζόι μετά το σοου. Ένα καγκουρό! Και πού το βρήκε η Μάργο το καγκουρό? Η μαμά της δουλεύει σε καταφύγιο ζώων. Αλλά δεν πιστεύω πως ξέρει ότι η Μάργο το έφερε στο φεστιβάλ ταλέντων. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ αυτό το μεγαλοπρεπές μαρσιποφόρο. Λάιλα, η επίδειξη κερπάου σου είναι πανίσχυρη. Γεια! Κερπάου! Θα τη λατρεύσουν! Είναι το καλύτερο σοου στον κόσμο! Όχι! Δεν βγαίνω μετά από αυτό με μια απλή ατομική επίδειξη κερπάου. Χρειάζομαι κάτι άλλο. Η Πίτσες μπορούσε πάντα να το κάνει αυτό. Και πάλι μεγάλη! Όχι, οφείλει τις νέες της απίθανες ικανότητες στη νέα μας εφεύρεση. Έξυπνες στέκες. Στέκες μαλλιών που σκανάρουν τον εγκέφαλο και μεταφέρουν ικανότητες στο δέκτη. Η έξυπνη στέκα έστειλε τις γνώσεις της πόλης στην Πίτσις, η οποία τις έμαθε αμέσως. Και εμείς θα τις παρουσιάσουμε όλες στο φεστιβάλ. Σταθείτε, αυτό είναι τέλειο! Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη στέκα για να σας διδάξω κερπάου και να έχω μια εισάξια παρτενέρ! Θα είναι συναρπαστικό και όλοι θα ξεχάσουν εκείνο το καγκουρό! Αυτή... δεν είναι κακή ιδέα! Σάνι, θες να μάθεις κερπάου? Δεν θα έλεγα όχι σε μια ακόμα δραστηριότητα! Για να δούμε! Έμαθα κερπάου! Για να δω! Απίθανο! Ξέρεις ακριβώς τις ίδιες κινήσεις κερπάου που ξέρω κι εγώ! Θα ξεχάσουν το καγκουρό στη στιγμή! Θα κατεβάσω τα δεδομένα κερπάου στον εγκεφαλό μου για να είμαι έτοιμη. Η έξυπνη στέκα είναι απίθανη, αλλά νομίζω πως θα φαίνεται σαχλή σε μια επίδειξη κερπάου. Χαίρομαι που το είπες! Ας το κάνουμε! Ώρα για σοου! Γεια σου, καγκουρό! Ετοιμάζομαι να δείξω το ταλέντο μου στη ζαχαροπλαστική. Αλλά πριν το κάνω, βγάζουμε μια σέλφι! Α, θα είναι τέλεια! Γεια σου, Νίκ. Έχεις ταλέντο να ξαπλώνεις γεμάτος γλάσο? Όχι. Ένα έξαλλο καγκουρό με έντονα μοβ μάτια κλώτσισε την τούρτα μου. Ήταν υπέροχο! Δεν πιστεύω. Και βέβαια είναι, Λάιλα. Όλοι οι μαθητές παρακαλούνται να προσέλθουν για τις επιδείξεις του φεστιβάλ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα. Ευχαριστώ. Πού είναι αυτό το καγκουρό? Μείνετε πίσω, κορίτσια. Θα το χειριστεί ειδικός. Ξέρει όλες τις κινήσεις μου. Η κίνηση με την ουρά ήταν δική της. Ouch. Σταματήστε το καγκουρό! Γεια σε όλους. Δεν άργησε για το φεστιβάλ. Η πινιάτα μου! Το καγκουρό το έσκασε!